Το θέμα μας σήμερα είναι η παράδοση. Είναι πολλοί που είναι επικριτικοί με την παράδοση γιατί θεωρούν ότι είναι πιο έξυπνοι από αυτήν και θεωρούν ότι η παράδοση είναι ένας απλοϊκός τρόπος να υπάρχει μια εξέλιξη. Άρα έχουν την τάση με μια μορφή νοτερισμού να θεωρούν ότι πρέπει η παράδοση να φύγει από την εγκεφαλική δραστηριότητα των ανθρώπων και ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν, λειτουργούν σαν να ήταν ριζοσπάστες, δηλαδή να μην υπάρχουν πια ρίζες. Τώρα, η παράδοση, για να το κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά, η παράδοση δεν είναι κάτι το απλοϊκό. Η παράδοση είναι ένα συνεχόμενο ίχνος μιας πολιτιστικής δραστηριότητας εντός του πολιτισμού, εντός της ανθρωπότητας, παίρνει μερικά στοιχεία που θεωρεί σημαντικά, δεν είναι απαραίτητα τα πιο θεμελιακά, αλλά θεωρεί ότι είναι σημαντικά να μην χαθούν. Τι εννοώ με αυτό? Άλλο να λες ότι κάτι είναι θεμελιακό και άλλο να λες ότι κάτι δεν πρέπει να χαθεί. Άρα η παράδοση λειτουργεί σαν μια διαφύλαξη της ουσίας, δεν καταλαβαίνει απαραίτητα όλα τα στοιχεία και το βάθος αυτής της ουσίας, αλλά καταλαβαίνει αρκετά στοιχεία για να τα διασώσει. Είναι ένα παράδειγμα, οι άνθρωποι που έζησαν τις γενοτονίες, το ξέρουμε και στις δικές μας περιπτώσεις, πολύ συχνά είχαμε ανθρώπους που ήταν εντελώς αγράμματοι, οι οποίοι όμως έσωσαν βιβλία ιερά και τα έφεραν και στην Ελλάδα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν βιβλιοθήκες και διατηρήθηκε αυτή η γνώση. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι δεν ήταν ανάγκη να είναι θεολόγοι για να σώσουν αυτά τα βιβλία. Ήξεραν όμως, σύμφωνα με την παράδοση, ότι αυτά τα βιβλία είναι σημαντικά. Αλλά τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν θέλω να συγκρίνω την παράδοση με την επιστήμη, δεν έχει κανένα νόημα γιατί είναι μη συγκρίσιμα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι άμα δεν καταλαβαίνεις εντελώς το έργο, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον τις πράξεις. Και το βλέπουμε ακόμα και χριστιανικά όταν βλέπουμε τα Ευαγγέλια και πώς συνεχίζεται μετά με τις πράξεις των Αποστόλων. Η ιδέα ποια είναι? Είναι τι μπορείς να κάνεις όταν δεν έχεις όλες τις γνώσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε ακόμα και στα μαθηματικά, έχουμε ειδικά θεωρήματα πάνω σε αυτά. Αλλά όταν δεν υπάρχει τέλεια γνώση, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι σημαντικές και πρέπει αυτές οι αποφάσεις ουσιαστικά να μην δημιουργούν δεδομένα που είναι μη αναστρέψιμα όσο αφορά την καταστροφή μιας γνώσης. Άρα η παράδοση έχει την τάση να διατηρεί. Θα μου πείτε, μπορεί να διατηρεί πολλά πράγματα. Δεν μας πειράζει, καλύτερα να διατηρήσει περισσότερα πράγματα από λιγότερα. Γιατί όταν διατηρείς περισσότερα, τότε έρχεται η συνέχεια της παράδοσης και θα επιλέξει από αυτά ποιο είναι πιο ουσιαστικό, πιο σημαντικό. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι η παράδοση λειτουργεί σαν μια ασπίδα. Άρα είναι χάρη σε αυτήν που μιλάμε ακόμα και τώρα ελληνικά. Έχει ενδιαφέρον όταν υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν, ας πούμε, τον ελληνισμό, την Ελλάδα, και τον βρίζουν στα ελληνικά και δεν τον βρίζουν στα τουρκικά. Άρα πάλι είναι το ίδιο, είναι πολλοί που βρίζουν τον Χριστό, αλλά όταν έχουν μια δυσκολία κάνουν το σταυρό τους. Όταν θέλουν να περάσουν μια ιδέα, μιλούν με την Παναγία. Τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι στην πραγματικότητα η παράδοση είναι συμβατή. Έχει συμβατότητα με τη γνώση. Άρα δεν είναι απαραίτητα αυτή που παράγει ως πηγή τη γνώση, αλλά είναι αυτή που την διατηρεί. Αλλά το γεγονός ότι την διατηρεί θέλει να πει ότι λειτουργεί στο πλαίσιο της διάσωσης. Βλέπει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, δεν ξέρει απαραίτητα πόσο σημαντικό είναι, αλλά ξέρει ότι είναι αρκετά σημαντικό για να μην χαθεί. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν είμαστε επικριτικοί με την παράδοση, γιατί στην πραγματικότητα η κρίση μας μπορεί να υπάρχει επειδή υπάρχει παράδοση. Άρα οφείλουμε σε αυτό το δέντρο να είμαστε ένα από τα φύλλα που αναρωτιόμαστε αν το δέντρο έχει αρκετό μεγάλο ύψος. Λέω λοιπόν ότι αντιθέτως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παράδοση ως έναν τρόπο άμυνας, ο οποίος μπορεί να φαίνεται παθητικός με μια πρώτη προσέγγιση, αλλά ούτως είναι αρκετά ανθεκτικός για να αντέξει τις επιθέσεις
τις βαραβρότητες. Όταν βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν μια παράδοση και είναι παραδοσιακοί, να ξέρετε ότι όταν έχουν μια σύγκρουση με ένα κατοχικό σύστημα, με ένα σύστημα βαρβαρότητας, είναι από τους ανθρώπους που την διατηρούν γιατί θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικό να την διατηρήσουν. Η παράδοση είναι επίσης συμβατή και με την πίστη. Και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά και με τους Αγίους. Ήταν όλοι παραδοσιακοί. Κατά συνέπεια, πρέπει να το σκεφτόμαστε διαφορετικά και να σκεφτόμαστε ότι απλώς η παράδοση είναι το πρώτο υπόβαθρο, το οποίο είναι σημαντικό όμως, για να αναπτύξουμε κάτι παραπάνω, που μπορεί να το ονομάσουμε ακόμα και πολιτισμό, αλλά δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς παράδοση. Όπως δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πολιτισμό, γιατί η ελευθερία, άμα σου έχουν απογορεύσει τα πάντα, απλώς σε αφήνουν ελεύθερο, στην πραγματικότητα είσαι ελεύθερος να πεθάνεις. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι η ελευθερία, η πίστη, η γνώση είναι έννοιες οι οποίες λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της ίδιας συμβατότητας με την παράδοση. Κατά συνέπεια είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τότε θα δούμε ότι είναι σημαντική και η συνεισφορά μας στην παράδοση, είναι σημαντική η προσπάθειά μας να την προστατεύουμε και να την ενισχύσουμε, διότι όταν έχουμε αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία, μπορούμε να πάμε ακόμα πιο πέρα.